εξοπλισμών δεν είμαστε συγκεκριμένοι. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αναφέρεται σε ένα γεγονός που έχει καθιστεί η πόλη μαζί στην αμαχία της ΑΠΑΚ. Θέλω να ευχαριστήσω το Γαλλικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Ίδρυμα Κωστοπούλου, την αρχαιολογία του, την εφορία του και το Καρνανίας και το Κράτος. Το σημαντικότερο όμως να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πιεράκο, ο οποίος ήρθε επί τούτου από το Παρίσι για αυτή την έκθεση. Όπως υποδεχόμαστε με χαρά την έκθεση Άρχης Ιεράκος Λεπάντο «Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου» στο Θετιέ Τζαμί, ένα σπουδαίο εφαρμανικό βιβλίο που χτίστηκε το 1499 στον Ανατολικό Λιμενογραφείονα του Ελληνικού Λιμανίου της Ναυπάκτου. 72 χρόνια μετά το έτος χτίσης του, το τέμενος αυτό υπήρξε σιωπηλός μάρτυρας μιας συνταρακτικής ναυμαχίας που έφερε την τύχη του κόσμου και την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή η έκθεση έγινε από τον ενθουσιασμό και το πείσμα του κυρίου Πιεράκου, που τον βλέπετε λίγο ηλικιωμένο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας νέος καλλιτέχνης. Ο κύριος Πιεράκος είναι ένας εξπρεσιονιστής ζωγράφος, γνωστός στην Ελλάδα και στην Γαλλία, και από το 1995 υπάρχει και το σωματείο φίλωμα του Πιεράκου μέσα από τη Γαλλία, το Παρίσι, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό και το αναφέρω στο ξεκίνημα, γιατί είναι ένας από τους υποστηρικτές αυτής της έκθεσης. Ο κύριος Πιεράκος επιμένει να μας δείξει ότι είναι ακόμη νεότερος από ό,τι είπα. Και μας λέει τώρα ότι καλά είναι και η ΜΑΠ, αυτός καλά είναι και όλα αυτά, μάλλον δεν τελειώσαμε κύριε Πιεράκο. Πρέπει να πεταστούμε και μέχρι την Βενετία. Γιατί τότε μπορούμε να πούμε ότι διέκρισε το κύκλο αυτή η έκθεση. Οπότε τι να σχολιάσω. Συνεχίστε κύριε Πιεράκο. Και χαίρομαι τα οποία ζητούν